Σε εφιάλτη για μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας έχουν μετατραπεί οι διαδικτυακές απάτες με 1.000 ευρώ για τους δράστες και απελπισία για τα θύματα, με το αστυνομικό δελτίο σχεδόν καθημερινά και στην Πάτρα να περιλαμβάνει και από μία ηλεκτρονική απάτη. Τελευταίο θύμα πατρινός, ο οποίος είχε βάλει αγγελία σε γνωστή ιστοσελίδα για την πώληση ηλεκτρικής κουζίνας. Επίδοξος αγοραστής, σύμφωνα με πληροφορίες, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε το IBAN για να τον πληρώσει. Το θύμα έλαβε μήνυμα με link που προσωμίαζε με αυτό της τράπεζας, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να επιβεβαιώσει τους κωδικούς πρόσβασης στην τράπεζα προκειμένου να πιστωθεί το χρηματικό ποσό της αγοροπολισίας. Όμως, σε κλάσματα δευτερολέπτου, τα χρήματα που υπήρχαν στο λογαριασμό του, λίγα πάνω από 2.000 ευρώ, έκαναν φτερά. Και αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί έχουν ακόμα μία απάτη και βαρύ φορτίο να επιλύσουν. Το φαινόμενο των ηλεκτρονικών απατών είναι ένα σημείο των καιρών μας. Βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση. Έχουμε συνεχή άνοδο του φαινομένου. Ένας παράγοντας σημαντικός γι' αυτό είναι ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από ό,τι μπορούν να αφομοιωθούν από τον κόσμο που χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα, είτε στο κινητό είτε στον υπολογιστή. Αυτό τους καθιστά περισσότερο ευαίσθητους και ευπρόσβλητους σε επιθέσεις επιτίδιων που θέλουν να τους εξαπατήσουν με αυτά τα μέσα τα ηλεκτρονικά. Από εκεί και πέρα η ελληνική αστυνομία, το προσωπικό μας, οι συνάδελφοι κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν ώστε και να διερευνώνται υποθέσεις και να εξεχνιάζονται. Η ελληνική αστυνομία έχει κατ' επανάληψη εκδώσει ανακοινώσεις με οδηγίες προς τους πολίτες για την αποφυγή ηλεκτρονικής απάτης. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στους πολίτες να μην καταχωρούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της ηλεκτρονικής τους τραπεζικής κατάθεση σε ιστοσελίδες ή φόρμες που ανοίγουν μέσω υπερσυνδέσμων και να μην κοινοποιούν σε άλλα άτομα τους προσωπικούς τους κωδικούς ή τους κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών. Όπως κατ' επανάληψη έχει προτρέψει τόσο η πολιτική και η φυσική ηγεσία, αλλά όσο και εμείς ως Ένωση Αστυνομικών και η ασφάλεια που επιλαμβάνεται επί το πλείστον με αυτά τα αδικήματα, θέλουμε να συμβουλέψουμε για ακόμα μία φορά τους πολίτες να έχουν τεταμένη την προσοχή τους, να συμβουλεύονται περισσότερο γνώστες του οικίου περιβάλλοντός τους ή ειδικούς επί των θεμάτων αυτών και να μην είναι πολύ ας το πούμε ανοιχτοί στο να δίνουν προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως είπαμε δεν έχουν συνήθως οι περισσότεροι τις γνώσεις και την εμπειρία να διαχειριστούν τα ηλεκτρονικά μέσα. Τους τελευταίους μήνες το κυβερνοέγκλημα φαίνεται να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της αστυνομίας, μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2022 έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 3.500 καταγγελίες, ενώ πέρυσι όλη τη χρονιά άγγιξαν τις 7.500. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος καλούνται κυρίως να αντιμετωπίσουν υποθέσεις απάτης και έχουν παρατηρήσει πλέον ότι σε κάποιες περιπτώσεις η επίθεση των δραστών δεν εκδηλώνεται μόνο στον ψηφιακό κόσμο, αλλά συνδυάζεται και με άλλες μεθόδους παραπλάνησης των στόχων τους. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αυτό που μονίμως ζητάμε από τη μεριά μας και μπορούμε να ετηθούμε, είναι την ενίσχυση τόσο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, όσο και της Ασφάλειας της Πάτρας, σε πόρους και προσωπικό, ώστε να μπορούν οι αστυνομικοί να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες σε αυτό το φαινόμενο το οποίο, όπως επανέλαβα, βρίσκεται σε έξαρση και είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της νέας εποχής, της τεχνολογικής εποχής των ηλεκτρονικών μέσων.